Ασθενοφόρο έχει μόλις παραλάβει τον 19χρονο βαριά τραυματισμένο. Στο σημείο μπροστά στο σταματημένο τρόλεϊ επικρατεί ένταση. Σοκαρισμένοι επιβάτες και περαστικοί καταφέρονται εναντίον του οδηγού και του ελεγκτή. Ο 19χρονος είχε βγει χθες το βράδυ για καφέ με την παρέα του. Λίγο μετά τις 10.30 επιβιβάστηκε στο τρόλεϊ από τη στάση του Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι. Στην επόμενη στάση μπήκε στο τρόλεϊ ελεγκτής και κατευθύνθηκε προς τον νεαρό ζητώντας του το εισιτήριο. Ο 19χρονος δεν είχε εισιτήριο και ο ελεγκτής του ζήτησε να περιμένει για να αποβιβαστούν μαζί στο τέρμα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού του τρόλεϊ, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στο νεαρό και τον ελεγκτή. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι στη συνέχεια ο νεαρός πάτησε το πουτόν κινδύνου, η πόρτα άνοιξε, πήδηξε έξω από το όχημα, ενώ αυτό ήταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι του στο κράσπεδο. Πέφτει εδώ και μάλλον πρέπει να χτύπησε στο κράσπεδο εδώ και χτύπησε εδώ πέρα και ήρθε το ασθενοφόρο. Ήταν αίματα. Εδώ κάτω το παπούτσι του και η φανελίτσα του. Ήρθε η αστυνομία μετά, εδώ, κόσμος. Τι έγινε δεν ξέρω. Το πήρε το ασθενοφόρο και σήμερα έμαθα ότι το παιδί δεν είναι στη ζωή. Άρχισαν να διαπληκτίζονται και ο νεαρός επιχείρησε να κατέβει από το τρόλεϊ. Ο ελεγκτής τον πρόλαβε και τον άρπαξε από την μπλούζα και η μπλούζα σκίστηκε ενώ έσπασαν και τα γυαλιά του ελεγκτή. Μόλις ηρέμησαν, ξεκίνησα για να συνεχίσω τη διαδρομή. Δεν είχαν περάσει λίγα λεπτά και ο νεαρός πήγε τρέχοντας στη μεσαία πόρτα, έσπασε τον μπουτόν κινδύνου, το όχημα αυτόματα άρχισε να επιβραδύνει και ωστόσο ο νεαρός άνοιξε την πόρτα και πήδηξε έξω. Είδαμε φασαρία μες στο λεωφορείο. Εγώ ήμουν ακριβώς πίσω με το αυτοκίνητο. Και βλέπουμε ακριβώς εδώ, ο οδηγός μειώνει ταχύτητα, δεν σταματάει, μειώνει και πετάει το παιδί έξω χωρίς την μπλούζα του. Γυμνός. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Αγία Όλγα και στη συνέχεια στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, όπου τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό για το οποίο εκφράζουμε τη θλίψη μας και τα συλληπιτήριά μας. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι στην εταιρεία αλλά και στο Υπουργείο Μεταφορών για το χαμό ενός νέου ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο, από εκεί και πέρα, οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη έχει επιληφθεί η αστυνομία από την πρώτη στιγμή. Ο οδηγός και ο ελεγκτής αρχικά κατέθεσαν στους αστυνομικούς της τροχιάς Περιστερίου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, λόγω του θάνατου του 19χρονου, κλήθηκαν εκ νέου στο τμήμα τροχιάς όπου και συνελήφθησαν για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αργά το απόγευμα αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί σε βάρος τους δίωξη. Αφέθηκαν ελεύθεροι λοιπόν ο οδηγός και ο ελεγκτής Κωνσταντίνα Καζαντζή, αλλά να δούμε με ποιο σκεπτικό ποια θα είναι η συνέχεια της υπόθεσης. Η έρευνα συνεχίζεται, Αντώνη. Ο εισαγγελέας ήταν σαφής, έδωσε εντολή στην τροχιά Περιστερίου να ερευνήσει διεξοδικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα. Να ερευνήσει δηλαδή, να πάρει κι άλλες μαρτυρίες, νέες καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, να ερευνήσουν τις ήδη υπάρχουσες. Κάτω από ποιες συνθήκες σταμάτησε το τρόλεϊ, πώς σταμάτησε, ήταν εν κινήσει, σταμάτησε απότομα και ο νεαρός έχασε την ισορροπία του, είχε ήδη σταματήσει και άνοιξε πόρτα, όλα αυτά παραμένουν αναπάντητα. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί. Υπάρχουν δύο μαρτυρίες σε δικογραφία που αναφέρουν ότι ο νεαρός οθήθηκε. Όντως κάποιος τον έσπρωξε. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν. Όλα αυτά λοιπόν θα τα ερευνήσει η τροχιά Περιστερίου. Πραγματογνωμοσύνη στο ίδιο το λεωφορείο. Πώς άνοιξαν οι πόρτες. Όταν ολοκληρωθεί λοιπόν όλο αυτό και εφόσον πάρθουν όλες οι καταθέσεις και ξανά να τονίσουμε εδώ ο ελεγκτής και ο οδηγός ανομωτεί, τότε λοιπόν όλο αυτό το πακέτο θα πάει στον εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει αν θα ασκηθούν διώξεις και πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.